Ο Κόρχου γεμίζει με στην περιοχή, από κοντά ο Ρος για τον Μπάσα. Ο Μπάσα σε τρεσέστερο δοκάρι από μακρύνει ο Σιγλά. Σούτ από κοντά, γκολ για τον Άρη! Μηδέλα! Μηδέλα στο 37! Ο Άρης παίρνει το προβάδισμα με τον Ματέο Γκαρσία. Τι είπα. Σε μια φάση διαρκείας μπορεί να μην ήρθε σε πρώτο χρόνο την εκτέλεση φάουλ του Κόρχου, αλλά στη συνέχεια της φάσης με ένα δυνατό σούτ ο Αργεντινός δίνει το προβάδισμα στον Άρη. Νομίζω ήταν ο Ματέος Λάχος, διόρθωσε με καλό λάθος. Ο Ματέο είναι. Ήταν πολύ γρήγορα ο Ματέο, είναι σωστά. Ο οποίος δίνει το προβάδισμα στον Άρη σε ένα πολύ σημαντικό σημείο χρονικά, λίγο πριν οι δύο ομάδες πάνε στο ημίχρονο. Άντε, ο Άρης κάνει το πρώτο βήμα για να φύγει με τους 3 βαθμούς σήμερα από την έδρα της Ξάνθης.